Δε σ' αγαπώ. Πού πήγε Θεέ μου η μεγάλη σου αγάπη, πως γίναν μίσος τα χιλιάδες αγαπώ. Ακόμα μαχαιριά θέλεις να μου δώσεις, προς την εκκλησία ακόμα μια φορά θες να με πληγώσεις, προς την εκκλησία, προς την εκκλησία θες να με τελειώσεις. Όταν πονάς και δεν το λες, και δεν το λες, νομίζεις πως θα γιάνει. Χειρότερα δεις πιο πολύ μπορεί. Μπορεί και να πεθάνεις, μπορεί και να μαχαιριά θέλεις να μου δώσεις, προς την εκκλησία ακόμα μια φορά θες να με πληγώσεις, προς την εκκλησία, προς την εκκλησία θες να με πληγώσεις. Ποιος είναι ο συνθέτης της μεγάλης επιτυχίας του Μάκη Χριστοδουλόπουλου «Απορώ»? Γιάννης Πάριος, Θανάσης Πολυκανδριώτης, Μάριος Στόκας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 090 275 114 και κερδίστε μια τηλεόραση 14 ιντσών, μια προσφορά των καταστημάτων Κωστίκα Μάρκετ. Με το Χακίμ, συγγνώμη, μια χαρά εμείς το πήγαμε. Εμείς είμαστε καλύτεροι με το Μάκη. Το εγγόνι. Ναι, το εγγόνι. Μάκη, σοβαρά. Δηλαδή τι, επειδή είναι μικρός. Για να το δούμε, να το δούμε παρακαλώ. Χακίμ, τι λες. Μάκη, θα παίξουμε λίγο. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα τραγούδι για σένα. Α, για μένα. Το χαρίζουμε με πολύ αγάπη από το καινούριο δίσκο. Και θα παίζει ο Μάκης αυτό το τραγούδι. Ναι. Τέλεια, φύγαμε, πάμε. Τι θα γίνει. Ωραία, τι έχει να γίνει. Πάμε. Να δεις τι θα γίνει. Όλα θα πάρουνε φωτιά, θα καίγονται για εκείνη.
απόψε. Απόψε να δεις τι θα γίνει, απόψε μου πάρτι εκείνη. Κι όσο γιγάνει κανάλι, δεν μοιάζει σου λέω με άλλη. Απόψε να δεις τι θα γίνει, απόψε μου πάρτι εκείνη. Κι όσο γιγάνει κανάλι, δεν μοιάζει σου λέω με άλλη. Απόψε είναι η βραδιά μου, γι' αυτό και κοιμάζομαι, φοράω τα καλά μου. Αλλά λίγο μόνη που έκανα για να έρθει, γιατί είναι η μοναδική με τα δικά μου πάθη. Απόψε να δεις τι θα γίνει, απόψε που πάρτι εκείνη. Κι όσο έχω κάνει καλάλι, δεν μοιάζει σου λέω με άλλη. Απόψε που πάρτι έγινε, κι όσο έχω κάνει καλάλι, δεν μοιάζει σου λέω με άλλη. Απόψε να δεις τι θα γίνει, απόψε που πάρτι έγινε, κι όσο έχω κάνει καλάλι, δεν μοιάζει σου λέω με άλλη, δεν μοιάζει σου λέω με άλλη. Ο μικρός Μάκης Χριστοδουλόπουλος είναι καταπληκτικός στην drums, ε. Αυτός το χαρίσαμε για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχουμε κάνει με τα παιδιά. Είναι καινούριο τραγούδι από το τελευταίο CD. Σου έχουμε μια έκπληξη με τον Πάνο για αυτό το τελευταίο CD. Έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει για αυτό το CD επάνω, αλλά δεν το προδίδουμε ακόμα. Όχι ακόμα. Γιατί τώρα έχουμε άλλη έκπληξη. Βγαίνουμε στον δρόμο με την κάμερα του κοκτέιλ με νότες της εκπομπής που δεν θυμάσαι τον τίτλο. Ναι, γιατί επισκιάζω τον τίτλο. Σε βλέπω κάθε εβδομάδα. Ο τίτλος... Βγήκαμε στον δρόμο και ο κόσμος μιλάει, ο απλός πολίτης Έλληνας και η απλή Ελληνίδα μιλούν για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Είμαι σίγουρος ότι θα πούνε. Κι εγώ είμαι σίγουρη τι θα πούνε. Πάμε Μάκη μου, να δούμε τον κόσμο σου. Παρέα. Είσαι ερωτάς κρυφός, έτσι η καρδιά μου λέει. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο? Μ' αρέσει πολύ, είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Φοβερός, άπεκτος. Δεν παίζεται. Τον άνθρωπο βγαίνει και κάνει 3 ώρες μόνο στο πρόγραμμα, αυτά τα λέει όλα να μου. Πολύ καλός. Φοβερός. Φοβερός, άπεκτος. Ο καλύτερος. Ο καλύτερος. Πρώτος είναι, αλλά είμαστε βιαστικοί. Πολύ καλός τραγουδιστής. Ο Μάκης είναι δικός μας. Από χαγιά. Αν σε χάσω θα χαθώ, αν μου πεις αντίο, θα κοπώ στα δύο. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο? Απ' τις κορυφαίες φωνάρες. Τον έχω δει βέβαια, εννοείται, όπως όλοι οι Έλληνες τον έχουμε δει live να πούμε. Τον αγαπάμε. Πολύ χαρούμενος, δίνει κέφι, είναι πηγαίος και είναι άνθρωπος λεβέντης. Έχω όλα του τα τραγούδια και όλους τους δίσκους. Κάποιο αγαπημένο τραγούδι?
Ποιο να σου πω τώρα. Αυτός ο χωρισμός. Βάλτε φωτιά στο χωρισμό. Να μην πονάει κανένα. Ο τελευταίος να είμαι εγώ. Που χωρίσα από σένα. Ο πολύ ωραίος, ο Φούγκλος. Είναι καλός τραγουδιστής. Και εδώ άνθρωπο με παράδοση, όχι... με παράδοση. Κορυφαίος Μάκης. Άξι, από τους καλύτερους τραγουδιστές. Το κέφι που κάνει στο μαγαζί, εντάξει, δεν είναι κανένας άλλος. Όντως είναι τρομερός, όντως είναι τρομερός. Πατρέ μου, Νίκη δυο. Γυρνάς, παρακαλώ. Για σένα, πέφτω και στο γκρεμό. Έλα, 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 σε παρακαλώ. Και τρελαινόμουνα. Τη κοίταζα στα μάτια. Σ' αγαπάει ο κόσμος, σ' αγαπάει, Μάκη μου. Πάνω. Ναι, νομίζω ότι ο Μάκης είναι ένας καλλιτέχνης που ποτέ δεν ήταν άνθρωπος που κυνήγησε να μπει στην καρδιά του κόσμου μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από όλους τους γνωστούς τρόπους που έχει ο κάθε καλλιτέχνης. Βέβαια. Για να μπει στο σπίτι. Ήταν ένας καλλιτέχνης που βγαίνει στην πίστα, έδινε τον εαυτό του και νομίζω ότι όταν είσαι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο, και αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχω πάρει από τον Μάκη τον Χριστοδουλόπουλο, ότι πρέπει να βγαίνεις και να δίνεις ό,τι καλύτερο έχεις. Συγγνώμη, θείε. Θείε, καλησπέρα σας. Χειροκροτήστε τον κύριο Νίκο Κιάμο που είναι κοντά μας. Ένα σόι είμαστε. Θείε Νίκο Κιάμο. Ναι. Θείο του Πάνου Κιάμου. Καταλαβαίνω. Πρέπει να αισθάνεσαι περήφανος που ο Ανιψιός έχει τέτοιες ηθικές αρχές και μερικές από αυτές τις έχει πάρει και από τον κύριο Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Σίγουρα πήρε. Συνεργαστήκαμε και από το θείο μου, έτσι. Εννοείται. Πόσα χρόνια αριθμούμε στη δισκογραφία, κύριε Κιάμο? 40. 40 χρόνια! Έχω ψήσει! Έχω ψήσει δίσκους! Κοίταξε, τι κάνουμε, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου, με μεγάλη χαρά και αν θέλεις και τύχη, συνεργάζομαι με αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη. Είχες μεγάλη τύχη με άλλα ονόματα, πολλά χρόνια με μεγάλα ονόματα. Εσύ, Μάκη μου, είσαι παράδοση. Έχεις συνεργαστεί με ιερατέρατα. Παραγωγός ο Νίκος σε ανθρώπους που... Το Μάκη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, τον πρωτογνώρισα τώρα. Κάναμε μια επίπονη, πολύ επίπονη δουλειά. Όταν λες επίπονη, δηλαδή πόσο επίπονη έτσι, πόσο καθίσατε στούντιο? Ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο του 1999 και τελειώσαμε τώρα. Σοβαρά. Γιατί όμως? Όχι, συγγνώμη, εγώ να μείνω λίγο σε αυτό, γιατί όπως θα ξέρει και ο Πάνος που τώρα μπήκε στο τραγούδι και ο Μάκης που είναι τόσα χρόνια και εσύ ειδικά, ότι υπάρχουν και δίσκοι που γίνονται πάτη σε 2 μήνες. Ασφαλώς. Οι σωστοί δίσκοι, οι σοβαροί, θα έλεγα, θέλουν πάνω από 1 χρόνο στούντιο, έτσι δεν είναι? Δεν θα το έλεγα έτσι ακριβώς. Ο Μάκης γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο. Το τραγούδι το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ήταν λοιπόν πολύ απαιτητικός πρώτα από τον εαυτό του. Και συνεχεία από όλους τους συνεργάτες σου. Συνεργάτες. Εκεί είχαμε φύλακα άγγελο βεβαίως τον μαέστρο, τον Νέστορα τον Δάνα, έμπειρος κι αυτός. Βέβαια. Με προϋπηρεσία με το Μάκη. Και το αποτέλεσμα νομίζω είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Να πάρουμε μία γεύση. Έχουμε ακούσει ήδη στη διάρκεια του κοκτέιλ μενώντας απόψε καινούρια τραγούδια. Και πριν σου παρουσιάσουμε αυτό που έχουμε κάνει μια συνωμοσία, η συνωμοσία των τριών, η φιλική εταιρεία, πριν, να μας πεις από τον καινούριο δίσκο. Θα ζήταγα εγώ το Μάκη. Θα ζήταγα εγώ ένα τραγούδι. Εσύ, βεβαίως, είσαι καλεσμένος, προηγήσε. Όλα απόψε. Που όλα είναι απόψε. Το τίτλος του καινούργιου. Μου αρέσει πάρα πολύ, με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι καταπληκτικό. Υπέροχα. Ένας στιχουργός. Το έγραψε, ναι, Μακή, το έγραψε ο Νίκος ο Ιακωβίδης στη μουσική και ο Λευτέρης ο Χαψιάδης, βέβαια, το στίχο. Ο Λευτέρης ο Χαψιάδης, ο καταπληκτικός αυτός στιχουργός, ο οποίος έχει κάνει και ένα από τα μεγαλύτερα σουξέ στην Ελλάδα. Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει Αθανασία. Λευτεράκι, όλα απόψε. Το ακούμε για σένα. Φύγαμε. Για σένα μιλούν, λείπεις και νάρτης, σε παρακαλούν. Δεν είναι νύχτα σαν όλες αυτοί, είναι ένα δράμα και ξέρεις γιατί. Μέσα στο σπίτι σε βλέπω παντού,
κι ας είσαι καπάνω. Έλα απόψε μια στιγμή και φύγε ξαφνικά από πως ήσουν όνειρο και ξύπνησα μετά. Ήσουν όνειρο και ξύπνησα μετά. Όλα απόψε για σένα μιλούν, ξέρουν πως θέω και ευθύνες ζητούν. Λέω συγγνώμη, τι άλλο να πω, γύρνα κοντά μου γιατί σ' αγαπώ. Μέσα στο σπίτι σε βλέπω παντού κι ας είσαι κάπου άλλο. Ήσουν όνειρο και ξύπνησα μετά. Έλα απόψε μια στιγμή και φύγε ξαφνικά. Θα πω πως ήσουν όνειρο και ξύπνησα μετά. Σαν πύργος χάρτινος το σώμα μου κατέρευσε, φόσα μου έλεγε για αγάπη όλα τα νέρεσε. Η αδιαφορία της με σκότωσε, με πέθανε και η φυγή της άλλων άνθρωπο με έκανε. Γιατί το έκανε. Παραλίγο να πάρω τους δρόμους, παραβάτης να γίνω στους νόμους. Παραλίγα λίτης να γίνω, μα προτίμησα έτσι να μείνω. Παραλίγο να πάρω τους δρόμους, παραβάτης να γίνω στους νόμους. Παραλίγα λίτης να γίνω, μα προτίμησα έτσι να μείνω. Όταν της πίστευα πως βρήκα το παράδεισο, το βερσιμό της με κατέβασε στην Άβυσσο. Πολύ μου στήθησε ο τρόπος που μου φέρθηκε, την αγαπούσα σαν ρελός μα παραφέρθηκε. Γιατί έτσι μου φέρθηκε. Παραλίγο να πάρω τους δρόμους, παραβάτης να γίνω στους νόμους. Παραλίγα λίτης να γίνω, μα προτίμησα έτσι να μείνω. Παραλίγο να πάρω τους δρόμους, παραβάτης να γίνω στους νόμους. Παραλίγα λίτης να γίνω,
προτίμησε έτσι να μείνω. Μπράβο! Και να πέσω στο ευχαριστώ πως θα το κάνω. Μα για να δεις πως αγαπώ. Εσύ ό,τι πεις, εσύ ό,τι πεις, θα κάνω ναι, λόγω τιμής. Εσύ ό,τι πεις, εσύ ό,τι πεις, αρνηθεί ποτέ, μη μ' αρνηθείς. Αν ζητήσεις να πεθάνω και να πέσω στο κρεμό, ευχαριστώ πως θα το κάνω. Μα για να δεις πως αγαπώ. Είσαι μέσα στο κορμί μου η καρδιά και η ψυχή. Αν σε χάσω η ζωή, μα θα είναι μαύρη και πικρή. Εσύ ό,τι πεις,